Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ορών εκπομπής παρακαλώ 69-54-513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asstamatoulakis@gmail.com και στο Facebook Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική γραφή. Στη σημερινή εκπομπή ο καλεσμένος μου είναι ο αγαπητός φίλος Γιώργος Σαρδέλης, ποιητής, συγγραφέας, οικονομολόγος, άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς και τελευταία υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον υποψήφιο Βασίλη Ρόκο στο συνδυασμό συνεργασία. Και αυτή του η κίνηση, αυτή του η ένταξη, αυτή του η θέση μάχης που έλαβε τελευταία ήταν και αφορμή για να κάνουμε μια συζήτηση όχι μόνο για τα πολιτικά θέματα αλλά για την όλη πορεία του, να του κάνουμε δηλαδή ένα γκρο πλάν, να του κάνουμε ένα πορτρέτο και να γνωρίσουμε από κοντά και τον ποιητή και τον συγγραφέα και τον επιστήμονα αλλά και τον άνθρωπο της δράσης που βρήκε ένα καινούριο ανάχωμα δράσης τελευταία, την υποψηφιότητά του για να προσφέρει στην περιφέρεια κεντρικής Θεσσαλονίκης. Όμως πριν τον συναντήσουμε ραδιοφωνικά να πω πως ο συνεργάτης μου, ο μοναχικός πολεμιστής, γνωστός φίλος της εκπομπής, βοηθός, τον έχω σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Τι μας λέει σήμερα? Λέει, αφήστε κατά μέρος τις δικαιολογίες. Μην καταφεύγετε σε υπεκφυγές. Μην ρίχνετε την ευθύνη στους άλλους. Εκείνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει και είναι δικιά σας ευθύνη να μετρήσει βαριά, να μετρήσει σοβαρά. Αυτό μας το λέει, γιατί πολύ συχνά το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, ίσως και εγώ ο ίδιος καμιά φορά, παρασυρώμαστε από μια αμέλεια, από μια αστοχία, από μια τεμπελιά, από μια αναβλητικότητα και αυτό που είναι να πετύχουμε δεν το πετυχαίνουμε. Και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμέναμε εμείς ή αυτό που περίμεναν κάποιοι εργοδότες μας ή κάποιοι άλλοι που βασίστηκαν σε μας. Και εμείς τότε προσφέρουμε διάφορες δικαιολογίες, να εκείνο φταίει, το άλλο εγώ όμως αν δεν, όλα αυτά. Αυτά δεν έχουν καμιά σημασία. Εκείνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Αυτό μας λέει ο φίλος μου ο μοναχικός πολεμιστής και πριν συναντήσουμε τον Γιώργο Σαρδέλη, ας ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου σε στίχους του Λάζαρου Ανδρέου και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Σαρδέλη. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι τη στιγμή. Παράγανω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι τη στιγμή.
πάγανο σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φίλοι, με μια ανεξοριστή ψυχή σαν τους πλανήτες. Καταραμένοι με φίλοι, με μια ανεξοριστή ψυχή σαν τους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκεφτός, κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι είμαι αδελφός του. Αυτός ήταν ο μεγάλος ο Νίκος Παπάζογλου σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι «Εγώ δεν είμαι ποιητής». Και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον Γιώργο Σαρδέλη, είναι εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, έτοιμος να παραλάβει το ξύφος της ποίησης, να παραλάβει το ξύφος. Μα αυτό τώρα η ποίηση θέλει αγάπη, το ξύφος δεν είναι, είναι κάτι επιθετικό, είναι κάτι μη ήπιο, λάθος έκφραση. Να πάρει λοιπόν ένα τριαντάφυλλο, το τριαντάφυλλο της ποίησης και να μας το προσφέρει. Όμως δεν έκανα Γιώργο μου εντελώς λάθος, διότι τώρα με την δράση που έχεις, που αναπτύσσεις ως υποψήφιος της, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού συνεργασία, το ξύφος είναι ένα σύμβολο μάχης και ένα σύμβολο νίκης. Καλησπέρα Γιώργο μου. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλησπέρα. Χαίρομαι πάλι που ξανανταμώνουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές και... Και τα είπαμε καλά νομίζω αυτές τις φορές που βρεθήκαμε. Και θέλω να πω ότι έχουμε βρει μια κοινή συνισταμένη μεταξύ μας, όπου αυτή η κοινή συνισταμένη μας βγάζει, θα έλεγα, στο ξέφωτο, μακριά από τη βαβούρα. Μακριά από το αγριεμένο πλήθος που έλεγε η κλασική ταινία. Ακριβώς. Mm. Πράγματι, εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε ποτέ θα γίνω πολιτικός. Ήρθα σήμερα εδώ πέρα γιατί με κάλεσες να με γνωρίσει ο κόσμος σαν ποιητή, σαν άνθρωπο της προσφοράς, σαν άνθρωπο με τα κοινωνικά τα προβλήματα. Άλλωστε η διαφήμιση για μένα, η πολιτική, δεν μετράει, μετράει ο άνθρωπος. Θα πεις πώς θα... Δεν μετράει η πολιτική σε σχέση με τον άνθρωπο, αλλά αν η πολιτική έχει την ανθρωπιά μέσα της, που έτσι πρέπει να έχει, γιατί αυτή είναι η αποστολή της, να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Άρα έχει θέση. Όμως την κάναμε λίγο, την ξεστρατήσαμε λίγο την πορεία προς την πολιτική. Ναι, εν πάση περιπτώσει,
αν πήγα, ας πούμε, στην περιφέρεια, έτυχε να πάω στην περιφέρεια, έτσι. Τι είναι η περιφέρεια? Είναι η Ελλάδα, ένα μέρος της Ελλάδος, έτσι. Από ό,τι με φτάνω μου και Δυτική Μακεδονία, ο σκοπός μου είναι να μεταλλαντεύσω τις γνώσεις μου, τις εμπειρίες μου, εάν εκλεγεί ο συνδυασμός. Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος και το εάν δεν μ' αρέσει να το λέω. Εγώ όταν κατεβαίνω σε μια μάχη, το σκοπός μου είναι να επικεντρώνουμε συλλογικά εκεί πέρα και όχι ατομικά. Διότι ναι, το... μην ξεχνάμε... Πράγμα που δεν το κάνουν όλοι, τώρα σιγά σιγά θα το γνωρίσεις. Στα μονοπάτια της πολιτικής θα το γνωρίσεις και αυτό. Ήδη το γνώρισα. Το γνώρισες. Το γνώρισα, αλλά εγώ επιμένω ότι τη στιγμή που είμαστε ένα μέρος του όλου, άρα είμαστε σε συλλογικό επίπεδο, δηλαδή όλοι μαζί. Δηλαδή, εάν είμαστε μια ομάδα 10 ανθρώπων, παράδειγμα, και οι 10 άνθρωποι δεν συμπορεύονται με τις αξίες, τις αρετές, το σκοπό, ο ένας το μακρύ του, συγγνώμη, και το κοντό του, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό και ένα άλλο που θέλω πάλι να καυτηριάσω, η κουβέντα είναι, έχουμε 1 εκατομμύριο υποψηφίους. Ναι. Για μένα είναι τραγικό. Αυτό, κοίταξε, και καλό και κακό. Αν θες να προσφέρεις στον τόπο σου, καλό. Αν θες να ικανοποιήσεις τη ματαιοδοξία σου ή την τσέπη σου ή δεν ξέρω τι άλλο, κακό. Το θέμα είναι ο καθένας γιατί έρχεται, έτσι. Και αν μέσα στους 1000, παράδειγμα, υπάρχουν και 100-200 που μπορεί να κάνουν αναστροφή και να δούμε ένα καλύτερο αύριο, πώς θα το βρει ο άλλος, πώς θα το βρει. Ναι, ναι. Δηλαδή, από έτσι. Ξεκινά, δηλαδή έτσι το βλέπω εγώ, δηλαδή, έτσι. Έτσι είναι, και γι' αυτό ο κόσμος έχει μια δυναμία να κρίνει το σωστό και παίρνει κριτήρια την ομορφιά. Α, μια ωραία κοπέλα, θα την ψηφίσω. Το ότι είναι ο ΠΑΟΚ, ότι είναι Άρης, ότι είναι Ολυμπιακός και αυτός ο υποψήφιος είναι εκεί να βοηθήσουμε τους δικούς μας. Ακόμα και κομματικά κριτήρια, και αφήνουν κατά μέρος τους ικανούς που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο με το μυαλό, με τη δουλειά, με την εντιμότητά τους, με το ήθος τους. Ξέρεις ότι εγώ είμαι περίπου 45 χρόνια στο οικονομολογικό επάγγελμα. Έχω περάσει σχεδόν το 99% από όλα τα επίπεδα. Γιατί έχει ευρύ φάσμα η οικονομία. Εκπαίδευση, ανάλυση στα ΜΜΕ, σεμινάρια, στους οικονομολόγους, διοίκηση, τα πάντα. Έτσι. Άρθρα, συγγραφή, ναι. Από επιστημονικής δηλαδή, πλευράς. Μην πιάσουμε την πίεση, θα την πιάσουμε λίγο παρακάτω. Ναι. Θέλω να πω ότι για μένα ότι ο άνθρωπος που με πρόσεχε τόσα χρόνια, γιατί τον πρόσεχα, αν θέλεις με προσέξει. Δεν χρειάζεται εγώ να βγω στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, να πω, ξέρετε, κατεβαίνω υποψήφιος. Έτσι. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Ναι. Είσαι σεμνός άνθρωπος γι' αυτό. Όπως τον ξέρουν ο κόσμος και όπως θέλω να πορεύουμε. Δηλαδή, εμπάσχεται το όφρη συγκυρία. Έτσι. Πρόσεξε τώρα, να σου δώσω εγώ μία συμβουλή, όχι μερικές, δεν έχουμε χρόνο για πολλές. Αυτά θα κάνουμε εκτός αέρα, θα τις πούμε. Κάποιοι, αν δεν πας να τους πεις, παιδιά, είμαι υποψήφιος, ψηφίστε με, κάποιοι μπορεί να πούνε, άμα αν και εσύ μας έχουν πλευρίσει τόσοι. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορούν να πούν, κοίταξε, ο Γιώργος δεν καταδέχτηκε τη βοήθειά μας, δεν ήρθε να μας ζητήσει να τον ψηφίσουμε, ας αυτούς τους ψιλομύτιδες εμείς να τους πάμε, θα ψηφίσουμε εκείνη την ωραία κοπέλα που ήρθε και μας έδωσε ψηφοδέλτια. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που θα σε παρεξηγήσουν αν δεν τους πεις, παιδιά, εδώ είμαι, ψηφίστε με. Με χαμόγελο, ευγένεια και χωρίς εκφράσεις αλαζονικές. Επειδή είχα προνοήσει αυτό που με ρώτησε, που είπες τώρα. Εγώ πήρα έναν τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή, αν σου πω ότι έκανα 2.000 τηλέφωνα. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, εμένα μετράει. Και θα συνεχίσει να κάνεις. Η άμεση επικοινωνία. Πόρτα-πόρτα. Ναι, ναι. Με ξέρουν και σαν οικονομολόγο, με ξέρουν και σαν συγγραφέα ποιητή. Και μάλιστα ποιητή με 2 διεθνή βραβεία, θα τα πούμε αυτά λίγο παρακάτω. Ναι. Θέλω να πω ότι ωραία, στον πλήθος καμιά φορά χάνεσαι πράγματα, έτσι. Έχω κάνει αγώνα. Ο αγώνας μου, ναι, είναι προσωπικός, είναι
Πόρτα-πόρτα. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Να έχεις παπούτσια με γερές σιόλες. Βέβαια έχουμε λίγο χρόνο, λιγότερο από ένα μήνα. Αλλά εσύ έχω την αίσθηση ότι θα συνεχίσεις και μετά τον αγώνα, γιατί έχουμε και άλλες εκλογές και επόμενες εκλογές, είτε από τη θέση αυτήν είτε από άλλη θέση υποψήφιου βουλευτή παραδείγματος χάρη, και ο καλός ο πολιτευτής ξεκινάει τον αγώνα του την επομένη των εκλογών. Ναι, καλά. Σωστό είναι αυτό, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από το 2015 και μετά, πράγματι με περιτριγυρίζουν κόμματα, δήμαρχοι, περιφερειάρχες κτλ. Ίσως το σήμα τώρα σύντομα ότι κάτι να γίνει. Δεν ξέρω. Ναι. Αν γίνει, ναι, καλοδεχόμενο. Έτσι. Εγώ θέλω να προσφέρω. Αυτό θα κάνω. Βέβαια, ο Κοέλιο δεν ξέρω πόσο δίκιο είχε που το είπε αυτό. Έλεγε ότι αν κάτι το θέλεις με πάθος και με πείσμα και έντονα, θα σου έρθει. Ο νόμος της έλξης που λένε κάποιοι άλλοι. Ναι. Καλά, τώρα αυτά τέλος πάντων. Σημασία έχει όμως ότι όλοι οι μεγάλοι άντρες έγιναν μεγάλοι άντρες, δεν μιλάω για υποψήφιους περιφερειακούς σύμβουλους, κάποιοι από εκεί ξεκίνησαν και γίναν μεγάλοι. Όλοι οι μεγάλοι άντρες έγιναν μεγάλοι γιατί πάλεψαν με πείσμα για αυτό που πίστευαν. Κανείς δεν κάθονταν, δεν ξέρω, μπορεί ο κύριος Κασελάκης να αποτελεί μια εξαίρεση, αλλά όλοι οι άλλοι πάλεψαν για να κατακτήσουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους, είχαν στο στόχαστρό τους. Η ζωή μου, Αλέξανδρο, όπως ξέρεις και εσύ, ήταν γεμάτο προβλήματα. Έχω μάθει τα προβλήματα, τα περνάω με χαμόγελο. Mm-hmm. Είμαι ένα παιδί φτωχό παιδί που ξεκίνησε από ορεινή ναυαχτεία, ξυπόλυτο, και ένας λόγος που ακόμα που δέχθηκα αυτή την ιδιαίτερη, ας πούμε, πρόσκληση του υποψηφίου περιφερειάρχη, όπως είπες, είναι ότι θέλω να τιμήσω κι εγώ την πόλη μου και την γειτονιά περισσότερο. Ποια έχεις πολιτογραφική έδωσα... Θεσσαλονικιώς τόσα χρόνια εδώ. Ξέρω ψωμί, ζεις, και δουλεύεις. Ένα ποτήρι νερό να σταθώ στα πόδια μου. Τίποτα άλλο. Ναι. Ναι, σωστά. Εγώ τώρα θα ήθελα να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Από τον τόπο καταγωγής σου, από το χωριό σου, από αυτό που θυμάσαι. Γιατί αυτές τις μνήμες τις έχεις γράψει και σε ένα βιβλίο, τη κατάθεση ψυχής, που νομίζω ήταν το πρώτο βιβλίο σου. Ναι. Για πες μας λιγάκι, πώς ξεκίνησες, πού γεννήθηκες, πώς ήταν τότε, πώς το θυμάσαι το χωριό σου, πώς είναι σήμερα. Εγώ καταρχήν γεννήθηκα 28 Ιουνίου, καλοκαίρι δηλαδή. Τότε το χωριό μας το μισό χρόνο ήταν στον κάμπο, στο Αγρίνιο δηλαδή, και το μισό χρόνο ήταν στο βουνό, ξεκαλοκαιριάζανε που λέμε, στο βουνό. Εκεί είχαμε τις καλλιεργίες μας. Βλάχη, Σαρακατσάνη ή καμία σχέση? Καμία σχέση. Άλλο πράγμα. Ναι. Ήταν καθαρή, ας πούμε, λιβαδικιώτες από το ορεινή φάκτης, έτσι. Ναι. Ορεινή φακτία. Η καταγωγή μας, από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, έρχεται από το Μέναλο. Αρκαδία. Uh-huh. Έφυγαν τότε κυνηγημένοι οι Σαρδελέοι, να το πούμε έτσι, λόγω μιας βεντέτας με τους Τούρκους, τον 17ο αιώνα. Μάλιστα. Nice. Και εγκαταστάθηκαν στην. Τόσο βαθιές οι ρίζες. Και εγκαταστάθηκαν στην ορεινή ναυφακτία το 17ο αιώνα, και από τότε, ας πούμε, εκεί κάναμε τα σπίτια μας, εκεί τα χωράφια μας, εκεί οι καλλιέργειες, για να ζήσουμε, για να φάμε. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να φάμε. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ πήγα στο βουνό δηλαδή 14 ημερών, να καταλάβεις. Μάλιστα. 3 μέρες και 3 νύχτες με τα πόδια. Ευτυχώς με βάφτισαν κανονικά 13 ημερών. Μου δώσαν το όνομα Γεώργιος, δηλαδή του παππού μου, το οποίο ποτέ δεν τον γνώρισα, γιατί είχε πεθάνει τότε από πνευμονία, οπότε θέρισε πνευμονία. Και άρα από 14 ετών εγώ, 14 μηνών, μέχρι τα 18 μου περίπου, ήμουν στο βουνό. Θα έλεγα ότι μύθηκα στη φύση. Ναι. Και ποιος με μύησε? Η γιαγιά μου, η αγγελική. Η μητέρα του πατέρα μου. Μάλιστα. Τι έκανε αυτή? Όταν άρχισα εγώ να καταλαβαίνω, να περπατάω, να μιλάω κτλ., πήγαινε στα ψηλά τα έλατα να ακούσουν νεράιδες. Oh. Ακούς, Γιώργο? Ακούω, φυσικά εγώ δεν ακούω, τι να ακούσω. Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Όμως φανταζόσουν εκεί, ναι, το βουητό του ανέμου, κανένα ποταμάκι που κελάριζε, κανένα πουλάκι μεγαλώνοντας που κελαϊδούσε. Άρχισα να συνειδητοποιώ αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου. Και άρχισα και να βλέπω και εικόνες, ας πούμε, αυτό που λέμε ενόραση. Mm-hmm. Αυτές οι εικόνες όμως ήταν μεταγενέστερα, δηλαδή θα γινόντουσαν αργότερα. Ναι. Και σε ηλικία 7 ετών είχα δει το πρώτο όραμα, το οποίο μου έλεγε μια φωνή ότι εκεί στο βάθος που κοιτάς είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό όμως εντυπώθηκε μέσα στο υποσυνείδητό μου και το θυμήθηκα όταν κατέβηκα από το τρένο εδώ στο σταθμό να πάω να γραφτώ στην Ανωτάτη Επιμηκρική Σχολή της Θεσσαλονίκης, στο σημερινό Μακεδονία. Ναι, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και έβαλα τα κλάματα. Και το θυμήθηκες, ναι. Σου ήρθε. Ήρθε εδώ, ενώ είχα δουλειά στην Αθήνα, δηλαδή έτοιμη, σαν να με έσπρωνε κάτι να πάω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το κάλεσμα της μοίρας. Ναι. Ναι. Και έτσι δηλαδή ξεκίνησα και φυσικά φάνηκα και λίγο τυχερός, λίγο αργότερα, γιατί από φοιτητής μπήκα σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, τώρα δεν χρειάζεται να την πούμε, έχει κλείσει, γιατί με μεγάλες εταιρείες κλείσανε το 92 περίπου, όπου και έφτασα στα ανώτατα αξιώματα, σαν ας πούμε οικονομικός σύμβουλος και σαν και διοικητής, όπως έτσι. Και από το 1983 όταν πήρα και το πτυχίο μου, άρχισα την εκπαίδευση, μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Εκπαίδευση, ναι, όχι μόνο σε οικονομολόγους, αλλά και σε διευθυντές, στελέχη δηλαδή επιχειρήσεων. Ίσως σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, διοικητικός, ναι, και οικονομικός, ναι, ναι. Σε μια τέτοια θέση. Τίποτα εύκολο, αλλά όταν μέσα σου βάζεις στόχους και μέσα μας αντιληφθούμε τη μεγάλη δύναμη που έχουμε, τότε μπορούμε πολλά. Ναι. Αυτό έκανα. Αυτό είναι σωστό. Εσύ βέβαια και ως καθηγητής δίδαξες και την επιστήμη σου, αλλά και όλη αυτή την εμπειρία, όλες αυτές τις ιδέες, τις απόψεις που στάλα μάζευες μια ζωή, τα μετέφερες στους μαθητές σου. Έτσι είναι ακριβώς, γιατί και χαίρομαι σήμερα όταν κάποιος με βρίσκει μετά από πολλά χρόνια και μου λέει «Γεια σου κύριε καθηγητά». Εγώ ποτέ δεν τους έλεγα να μιλήσω κύριε καθηγητά. Γιώργο θα μιλήσω, λέω. Ναι. Και βλέπω ότι πρόκοψαν πάρα πολλά παιδιά, όπως και σε επιχειρήσεις πρόσφερα πάρα πολλά με συμβουλές μου. Ήμουν ο πρώτος που καθιέρωσα τα συμβούλια στις μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν κάνα συμβούλια. Εγώ είχα μάθει από τη μεγάλη εταιρεία. Συμβούλια εργαζομένων για να συζητήσετε συμβούλια, τι θα κάνετε. Διοικητικά συμβούλια. Διοικητικά συμβούλια. Αχα. Α, δεν συνεδρίαζα τα διοικητικά συμβούλια. Υπήρχαν, ναι, στα χαρτιά μόνο. Ναι. Χαρτιά ξέρεις τώρα πώς. Ναι, εντάξει. Εγώ είχα μάθει όμως από την εταιρεία αυτή να κάναμε συμβούλια. Και φυσικά μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των εργαζομένων κτλ. Αλλά και για μένα να πω στον επιχειρηματία ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν τον αντικαθιστά το μηχάνημα. Ναι, σωστό. Κάπως έτσι είναι. Μάλιστα. Τώρα, δύο ερωτήσεις να σου κάνω που έχουν σχέση. Τώρα, ένας οικονομολόγος που θεωρείται μια επιστήμη των αριθμών, μια επιστήμη ξερή, αυτή δεν έχει ούτε ποίηση, ούτε φρουφρού και αρώματα, ούτε φραμπαλάδες, αυτό που είναι να πει το λέει με αριθμούς. Ένας οικονομολόγος λοιπόν πώς βρέθηκε στο μετερίζι της ποίησης? Και ένα δεύτερο που θα μου απαντήσεις τώρα ή αργότερα όπως θέλεις, ένας ποιητής πώς βρέθηκε στο στίβο της πολιτικής? Λίγοι είναι οι πολιτικοί που έχουν σχέση με την ποίηση και μακάρι να υπήρχαν πάρα πολλοί, γιατί αλλιώς θα ήταν αυτή η πολιτική και αυτός ο ξύλινος λόγος που χαρακτηρίζει. Καταρχήν είμαι ευγνώμων στη φύση, στο Θεό, το σήμερα. Μου έδωσε κάποια χαρίσματα τα οποία εγώ τα ανακάλυψα περίπου στην ηλικία των 25-26 ετών, κάπου εκεί μέσα. Ναι. Τι μου έλεγε, ας πούμε, μάλλον έβλεπα εικόνες, τέλος πάντων, όπως είπα και προηγουμένως, και όλο εστίαζα στον άνθρωπο, μικρό παιδί. Για μένα ο άνθρωπος ήταν το α και το ω, δηλαδή τα κοινωνικά τα προβλήματα. Mm-hmm.
Δεν εστίαζε στον εαυτό σου να πεις εγώ να γίνω γιατρός, ας πούμε, μεγαλογιατρός, να το οικονομήσω, να γίνω μεγαλοδικηγόρος, να το οικονομήσω. Έλεγες πώς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Αυτό που είπα στην αρχή, ένας άνθρωπος της προσφοράς. Μπράβο. Εγώ έτσι σε γνώρισα. Τώρα η προσφορά μπορεί να είναι υλική, μπορεί να είναι πνευματική. Για την ιατρική, πράγματι, μια φορά λέω στον πατέρα μου, δεν έχει ο άνθρωπος χρήματα. Γιατί... Τι, παραλίγο θα ήμασταν συνάδελφοι. Παραλίγο, ναι. Α. Λέω, ρε μπαμπά. Τότε ήταν η μόδα να πηγαίνω στην Ιταλία, αν θυμάσαι, ναι, ναι, για σπουδές. Ναι. Θα ήθελα κι εγώ να πάω ιατρική για να μπορέσω να βοηθήσω τον κόσμο, έτσι ακριβώς. Και με κοίταξε, χαμογέλασε, έτσι, σαν ένα δάκρυ να φύγει λίγο από το, τα μάτια του και βγάζει τις τσέπες στο έξω. Ναι. Τι να σου πω. Δράμα. Ναι. Δράμα και για την ψυχή του πατέρα. Ναι. Και για σένα που δεν ήθελες, που ήθελες να ακολουθήσεις τα όνειρά σου, ρε παιδί μου, αλλά και ο άλλος που δεν μπορούσε το παιδί του να υλοποιήσει τα όνειρά του. Μετά ήθελα να γίνω φιλόλογος. Που έγινε η κόρη μου φιλόλογος. Ούτε εκεί τα κατάφερε, γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω ένα στυλό. Ναι. Πώς θα πληρώσει το φροντιστήριο, παράδειγμα. Γιατί τότε εκείνη η εποχή, ξέρετε, ότι οι καθηγητές ήταν πολύ αυστηροί. Για να σου βάλουν 13 και 14, ναι, πρέπει να σου να... Βέβαια. Πρώτος. Τώρα κάτι 18 και κάτι 19 που βάζουν στα παιδιά τότε, πού να τα δούμε αυτά, ναι, όσο καλοί και αν ήμασταν. Εγώ τα περισσότερα, ας πούμε, όσο και σε σχέση με την ποιήση, τα έμαθα και στο δημοτικό, στην έκτη τάξη, αλλά και στο γυμνάσιο, γιατί έτυχε να έχω δύο φιλόλογους καθηγητές, οι οποίοι αγαπούσαν τον Όμηρο και μας έβαζαν επίσης και να μάθουμε και ποιήματα του Σολομού, του Παλαμά, και των άλλων μεγάλων τότε, ναι, ποιητών μας, έτσι, των αθηνικών ποιητών μας. Ναι, ναι. Και αν δεν τους ξέραμε, τότε υπήρχε και η Βίτσα ακόμα στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Και εμείς υπόμασταν το χωριό. Με δύο τρόπο να σας βάλουν την ποίηση στο μυαλό σας. Ακριβώς. Αντιποιητική πράξη μεν, υπέρ της ποίησης δε. Αλλά η ποίηση όμως σε μένα υπήρχε κατά νου, διότι όταν εγώ ανέβαινα στο βουνό πάνω και ανέβασα μια μεγάλη πόρτα ψυγή, που το λέω στο βιβλίο μου «Κοτρώνα», και κοιτούσα την ευρωκή των αστεριών, εμένα μου έρχονταν στιχάκια στο μυαλό. Μάλιστα. Άρα υπήρχε η ποίηση, ήταν έμφυτη, απλώς άρχισα να τα γράψω, διότι όταν κάνεις εκπαίδευση, όταν κάνεις σεμινάρια, πάλι γράφεις. Ναι. Και ήρθε, ναι, το πείραμα το χρόνο, πάω στα τελευταία χρόνια να ασχοληθώ με την ποίηση. Μάλιστα. Το πρώτο σου ποίημα, δηλαδή, πώς σου ήρθε? Ποια ανάγκη σε οδήγησε να πιάσεις χαρτί μολύβι και να γράψεις ένα ποίημα? Ήταν οι συνθήκες της ζωής, ήταν μια σκέψη, ήταν ένας έρωτας, ήταν μια η φύση που σ' άρεσε? Όχι, εγώ πάντα μιλούσα με τα έλατα. Ναι. Θα σου πει λίγο παράξενο. Δηλαδή μεγάλωνα, ρίζωνα με τα έλατα, πώς το λένε, μιλούσα μαζί τους. Οι βόλτες που σου έκανε η γιαγιά σου, ναι, όταν ήσουν παιδί. Ναι. Άρα δηλαδή οτιδήποτε έγραφα είχε σχέση με τα αστέρια, με τον άνθρωπο και με το δάσος. Ναι. Και με τις νεράιδες. Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο που σου έδωσα υπάρχει για ταξιδιωτικά ένα ποίημα. Ναι. Αυτό το ποίημα, αν θέλεις να μας το διαβάσεις, ή θα το διαβάσω εγώ. Όχι, εγώ θα διαβάσω ένα άλλο που μου άρεσε, ο Άνεμος. Ναι. Καλά. Θα το κάνουμε αυτό. Η πρώτη σου ποιητική συλλογή ήταν... Η κατάθεση ψυχής. Η κατάθεση ψυχής. Ποιητική συλλογή. Όχι, ήταν... Ήταν αναμνήσεις, έλεγα, σκέψεις. Ήταν το διπορικό σου. Έντεχνος πεζός λόγος. Έτσι. Ναι. Ναι. Διότι είχε μέσα και 20 ποιήματα. Μάλιστα. Ακολούθησε μετά η πρώτη σου ποιητική συλλογή που ήταν... Οι ομιλούσες σιωπές. Ένα, με πολύ ωραία ποίηματα, δηλαδή εκείνο το ποίημα σου για τον γυάλινο κόσμο. Πολλά ωραία ποίηματα που μου έκαναν εντύπωση και τα είχαμε παρουσιάσει έτσι σε μια εκπομπή. Μετά ακολούθησαν τα βήματα ζωής. Ναι. Μετά... Αυτό ήταν το βραβευμένο, η βραβευμένη σου συλλογή. Ναι, τα ποίηματα ζωής, ένα παγκόσμιο βραβείο. Πώς έγινε αυτό, για πες μας. Αυτό έγινε. Έχει ενδιαφέρον να γνωρίσουμε μερικούς βραβευμένους ποιητές, διότι καλά, ξέρουμε Νόμπελ, Σεφέρης και Ελίτης, αλλά τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και βραβεύονται με διάφορα βραβεία, να τους μάθουμε, να τους γνωρίσουμε. Λοιπόν, έγινε
Δεν θα έλεγα τυχαία. Ήταν να γίνει τελείως. Όταν το σύμπαν που λέω στη συνωμοτή, γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Έτυχε να διαβάσει τα ποιηματά μου μια πολύ καλή φίλη που ζει στην Αθήνα, η οποία είναι εγγονή του Νίκου του Καβαδία. Του μεγάλου Νίκου του Καβαδία. Ναι, ναι. Και γίναμε φίλοι μέσω Facebook. Εγώ ακόμα δεν την γνώρισα. Mm-hmm. Ναι. Και μου λέει, ρε Γιώργο, τα ποιηματά σου είναι καλά. Γιατί δεν λαμβάνεις μέρος, ας πούμε, στο Φεστιβάλ Ποίησης Πανόραμα 2023, το οποίο το κάνει ένα διεθνές ίδρυμα που εδρεύει στην Ινδία και είναι το Writers Capital Foundation. Μας. Λέω, ρε Ειρήνη, έτσι ακριβώς, απλά, εγώ μιλάω απλά πολύ, ναι, έτσι, και τώρα καμιά φορά μην με παρεξηγείτε, το λέω έτσι. Όχι, αυτό, μα άνθρωποι που συμπαθιούνται μπορούν να μιλάνε με το περιδιαγραμμάτου, ας πούμε, της καθαρεύουσας και της υπηκότητας και με τον κώδικα του 19ου αιώνα. Αλίμονο. Ας με παρεξηγήσουν. Και λέω, ξέρω ότι δεν μου αρέσουν οι διαγωνισμοί, γιατί ξέρω ότι είναι όλοι σημαδεμένοι. Ναι. Γιατί είχα λάβει μέρος σε κάποιες επιτροπές. Είχες σε κάτι εμπειρίες, θυμάμαι, μας έλεγες μια φορά κάτι με συλλόγους, με εκδοτικούς οίκους. Ναι, καλά. Όχι, Γιώργο, εδώ πέρα είναι επιτροπή διεθνής, οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει σημαδεμένο κτλ. Ναι. Ωραία. Για να λάβω μέρος όμως μέσα στο 23 εγώ, έπρεπε να έχω βγάλει βιβλίο μέσα στο 22. Mm-hmm. Και ναι, είχα βγάλει το Βήμα της Ζωής. Ναι. Επίσης μπορούσα να λάβω και μέρος και με ένα ποίημα, ο Άνεμος, ο Φοβλός, ναι, προηγουμένως. Αυτό θα το διαβάσω εγώ αργότερα. Ναι. Και τα δύο, και το βιβλίο και ο Άνεμος πήραν βραβεία μεταξύ 100 χωρών. Mm-hmm. Εγώ πήρα το 11ο βραβείο δηλαδή. Ναι. Τα οποία θα γίνει του χρόνου, γιατί έχουμε και άλλο ακόμα ποίημα στείλει και άλλο για άλλο διαγωνισμό πάλι σε αυτό το διεθνές. Τώρα που πήρες φόρα δεν σε σταματάει κανείς. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι η ώρα, δεν ξέρω. Είναι... Ναι, ναι. Έρχεται, έρχεται. Και ό,τι έρθει είναι καλοδεχούμενο. Καλοδεχούμενο, ναι. Να μας διαβάσεις ένα ποίημα, θα πρότεινα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει μελοποιηθεί πάνω σε δικούς σου στίχους και ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι. Μετά να διαβάσω εγώ τον Άνεμο και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Και σιγά σιγά να πούμε και δύο κουβέντες για την περιφέρεια, τη Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα, που είναι το τελευταίο κεφάλαιο που άνοιξες τη ζωή σου. Ωραία. Λοιπόν, τι θα μας απαγγείλεις? Λοιπόν, έχω επιλέξει ένα πολύ ωραίο ποίημα. Φυσικά θα μου πεις ότι είναι ωραίο. Το οποίο έχει τίτλο «Πλέκω όνειρα». Mm-hmm. Και αν πλέκω όνειρα, τι πειράζει? Κάνω όνειρα για μένα, για σένα, για όλους. Όλοι μας είμαστε ψυχές και ανταμώνουμε στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο. Και αν πλέκω όνειρα για όλους, τι πειράζει? Ένα δικό μου όνειρο πλεγμένο με τα δικά σας. Ας πλέκουμε όνειρα για να ζουν οι ψυχές μας. Ονειρεύουμε σημαίνει ότι ζω. Όνειρα είναι και δίνομαι με ελπίδα. Το ταξίδι ας γίνει φεγγαρόλου σε ελπιξίδα. Είναι αυτά που μας κρατάνε στη ζωή. Κάθε ανατολή είναι μια νέα αρχή. Μάλιστα. Ναι. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο και τα ποίηματά σου. Εκτός από την... Ναι. Ναι. Εκτός από την ποιητικότητά σου έχουν και ένα νόημα που κατά κάποιο τρόπο παίζει το ρόλο μιας πηξίδας στη ζωή. Καλά. Θα να ακούσουμε. Θα να έλεγα ακούσουμε ότι... Αυτά τα ποίηματα γενικά που γράφω είναι στοχαστικά, είναι, δηλαδή μπορεί να το διαβάσει κάποιος και να κάνει ένα στοχαστικό ταξίδι αυτογνωσίας. Ναι. Για την αυτογνωσία θα μιλήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί είδα στο βιογραφικό σου και το ξέρω και έχω τις πληροφορίες μου ότι διδάσκεις και είσαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας από, ναι, την εμπειρία και από τις γνώσεις, ναι, που, ναι, μάζεψες, ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μετά τις εκλογές όμως θα το, ναι, συζητήσουμε αυτό. Είμαι δάσκαλος αυτογνωσίας, δεν το κρύβω αυτό, ναι, και πράγματι συμβουλεύω και αυτούς που κάνουν μαθήματα αυτογνωσίας, έρχονται και με συμπουλεύουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε το «Για μια νέα αρχή» που το τραγουδάει μια καινούρια τραγουδίστρια, η Μαριζέτα Κακλαμάνου,
και το μελοποίησε ο Βασίλης Φαγωγέννης. Η Μαριζέτα Κακλαμάνου και ο Βασίλης Φαγωγέννης. Η στίχη είναι του Γιώργου Σαρδέλη. Να το ακούσουμε. Και μετά θα σας απαγγείλω, δεν είμαι καλό στις απαγγελίες, αλλά όμως δεν μπορούσα να μην το κάνω για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Σαρδέλη. Να ακούσουμε λοιπόν για μια νέα αρχή η Μαριζέτα Κακλαμάνου. Αυτό ήταν το «Για μια νέα αρχή», ένα ποίημα του Γιώργου Σαρδέλη που μελοποίησε ο Βασίλης Φαγωγέννης και τραγούδησε τόσο αισθαντικά η Μαριζέτα Κακλαμάνου. Εγώ θα μου επιτρέψετε και εσείς ακροατές και ακροάτριες και ο Γιώργος να διαβάσω ένα ακόμα ποίημα που μ' άρεσε του Γιώργου. Και μετά να περάσουμε σε μια... θα πούμε και 2-3 ακόμα δικά μας πράγματα γύρω από τη λογοτεχνία, αλλά να περάσουμε μετά και λίγο στις επερχόμενες εκλογές, να μιλήσουμε λίγο για την Θεσσαλονίκη μας, για την περιφέρεια και ίσως, αν έχουμε χρόνο, και για την Ελλάδα κάποιες σχέσεις, σκέψεις, καθώς ο Γιώργος σκέφτεται, συλλαμβάνει, δρά και μιλάει και συμπεριφέρεται με βάση κάποιες αξίες που είναι καλό αυτών των αξιών κοινωνεί να γίνουμε και εμείς όλοι. Το ποίημα λέγεται «Τα επηγής». Είναι από την ποιητική συλλογή «Παρατηρητήριο ζωής». Είναι μια αυτοέκδοση όπως συνηθίζει να κάνει ο Γιώργος Σαρδέλης και πολύ καλά κάνει. «Τα επηγής» λοιπόν. «Όσο ψηλά και αν ανεβείς, ματαιοπονείς όταν δεν μπορείς να δεις τα επηγής».
λογιόλογιον άνθρωποι, σημεία των καιρών, περιπατητές ονείρων και ψεύτικων χρησμών. Για πόσο καιρό ακόμα θα ανταπατάσαι? Στα ίδια σενάρια, στα δίθεν της κοινωνίας. Έκανες λάθη, άνθρωπε, σιώπα, μίλες πολλά, οι άναρθρες κραυγές σου μιλούν σιωπηλά. Είσαι θήτης του ίδιου του εαυτού σου. Είσαι θύμα των δικών σου επιλογών. Τα θύματά σου φωνάζουν την αλήθεια να δεις. Η πραγματικότητα σε προσμένει στο τώρα, στα επιγείς. Αυτό το ποίημα σου μ' άρεσε, διότι πέρα από την ποιητικότητά του έχει και μερικά πρακτικά πράγματα. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι είσαι θήτης του εαυτού σου, καμιά φορά πράγματι εξοντώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό με κάτι τρελά όνειρα, με κάποιες φιλοδοξίες, με κάποιες συμπεριφορές που μιμούνται κάποιους δήθεν αστέρες. Και επίσης μου θυμίζει το εδώ και τώρα, μου θυμίζει τον επίκουρο, μου θυμίζει τον σύγχρονο όσο με το εδώ και τώρα. Ο όσο είχε γράψει με έναν όρο που στα ελληνικά σημαίνει εδώ και τώρα, όταν λέει να στρέψουμε την προσοχή μας στο τώρα και στα επιγείς. Και βέβαια μου θυμίζει τον Οράτιο που έγραψε το ποίημα του που το έχουμε και ως σήμα της εκπομπής, το Carpe Diem, το άδραξε τη μέρα. Άφησε τα αστέρια και τα μέλλοντα και τους μάντες και τους μάγους. Κοίτα εδώ το τώρα, το σήμερα τι γίνεται. Τα επιγείς που λες, Γιώργο μου. Ωραίο. Και πήρες ακόμα ένα βραβείο, νομίζω, επίσης διεθνές. Ένα ποίημα το οποίο έχει τίτλο «Ο άνεμος». Ο άνεμος. Αυτό που θα διαβάζαμε, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Ακόμα... Είναι εξαιρετικό ποίημα. Και υπάρχει ακόμα ένα ποίημα το οποίο έχω στείλει, το οποίο από ό,τι μου είπαν και αυτό πήρε βραβείο, διεθνές και αυτό, και όλα αυτά τα βραβεία θα δοθούν του χρόνου, τον Ιούνιο. Αχα. Μάλιστα. Να σου πω, εσύ έχεις ανοίξει ένα μέτωπο υπέρ της προσφοράς και της αλληλεγγύης και της αγάπης και ενάντια στην υποκρισία και στην σκληρότητα και στην παθροπιά. Αυτό φαίνεται και μέσα από τις πράξεις σου και μέσα από τα γραφτά σου, τα ποιήματά σου και τα πεζά σου. Θα ήθελα λίγο να μας πεις για αυτές τις αξίες που καθορίζουν τη ζωή σου και σε οδηγούν. Βέβαια κάτι μας έχεις πει, αλλά λίγο δύο-τρεις αξίες να τις βάλουμε σε κάποια κουτιά, να τις δώσουμε πιο κωδικοποιημένες, διότι όπως είπες και στην αρχή, αυτές οι εκπομπές μπορεί να αποτελέσουν και μάθημα εκπομπής για κάποιον που θέλει να στήσει ευήκο ο νους σε αυτά που λέμε. Ευχαριστώ για το ερώτημα, Αλέξανδρε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι όλα ξεκινάνε από εμάς. Όταν λέω από εμάς, ότι εάν εγώ ως Γιώργος, εσύ ως Αλέξανδρος, δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα παραπέρα. Τα βήματά μας θα είναι παραζάλια, δηλαδή εδώ και παραδάμε και θα βρισκόμαστε. Το γνώθεις αυτόν. Ακριβώς. Η μεγαλύτερη φιλοσοφία που υπόθηκε ποτέ. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει από μικρός, είπαμε ότι η φύση συνωμοτεί και μας δίνει, καταρχήν χαρισμάτα δίνει σε όλους τους ανθρώπους, έτσι. Όχι ότι σε μένα έδωσε κάτι περισσότερο, έτσι. Μπορεί και να έδωσε. Το θέμα είναι πώς τα αξιοποιούμε. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει να σέβομαι τον εαυτό μου, να αγαπάω τον εαυτό μου, γιατί αν δεν αγαπώ τον εαυτό, δεν μπορώ να αγαπώ. Μπορεί και σε ένα παράδειγμα, τον άλλο, τον διπλανό μου. Και μετά έμαθα από τους γονείς μου ότι έστω και μια, τότε λέγαμε μια φέτα ψωμί να φάμε και να χορτάσουμε. Ναι. Ότι είχα μάθει από μικρός να μοιράζουμε αυτή τη φέτα. Η οποία δεν ήταν και βρεγμένη με ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη θεωρούνταν πολυτέλεια ίσως. Ήταν πολυτέλειας τότε. Ναι. Εν πάση πτώση βάζαμε άλλα πράγματα πάνω. Ναι. Άρα και στην επαγγελματική μου καριέρα και το γραφείο που άνοιξα, θα έλεγα ότι ήταν ένα ίδρυμα. Δηλαδή τι όταν... Έκανε, το ανέλαβε η κόρη μου, κάποια στιγμή μου λέει, ρε μπαμπά, αυτούς όλους εδώ πέρα τους έδωνε συμβουλές? Ναι, λέω, γιατί? Αν μπορείς θα το κάνεις και εσύ. Αμισθή δηλαδή. Αμισθή. Η πρώτη μου ενέργεια ήταν πώς θα επιβιώσει, διότι έτυχε να παντρευτώ νωρίς.
χωρίς δουλειά. Έπεσε θύμα του έρωτα κι εσύ. Το έφερε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα λοιπόν είδα πώς θα επιβιώσω. Αφού λοιπόν βρήκα τη δουλειά αυτή τη μεγάλη που σου είπα, που είπα προηγουμένως, όπου έπαινα καλά λεφτά, έπρεπε να ψάξω και για μια άλλη δεύτερη δουλειά που να μου φέρει περισσότερα για να μπορώ να βοηθώ. Βοηθάω. Η επόμενη δουλειά ήταν η παιδεία, η εκπαίδευση. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφού έλυσα το θέμα της επιβίωσης εμού και της οικογένειας μου, από εκεί και πέρα ερχόντουσαν, θα έλεγα, μόνο τους. Δηλαδή, σαν να με έστελνε, με έλεγε ο Θεός, πάρε αυτά τα χρήματα, Γιώργο, αλλά αυτά τα χρήματα δεν είναι δικά σου, είναι και για τον για τους άλλους, πώς το λένε. Μοίρασέ τα. Και αυτό έκανα. Ναι. Δηλαδή, μέσα μου υπήρχε η αλληλεγγύη, η προσφορά, η ενσυναίσθηση που πολύ τη λέμε, αλλά λίγη την καταλαβαίνουμε. Έτσι. Ναι. Παραγίνεται δηλαδή. Ενσυναίσθηση. Τι είναι ενσυναίσθηση, δηλαδή. Έτσι είναι. Να αισθανθούμε τον άλλο, να βρεθούμε στη συναισθηματική κατάσταση του άλλου. Βέβαια. Είναι ενσυναίσθηση. Να γίνουμε εμείς. Πόσο κοντά όμως πλησιάζουμε τον άλλον. Το πλησιάζουμε ή απλώς το λέμε, επειδή είναι μια λέξη της μόδας τώρα. Λόγω του ότι ασχολούμαι λίγο με τα. Αυτοβελτιωτικά του εαυτού μας. Αυτά τα μεταφυσικά, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Α. Ή την ενεργειακή ψυχολογία. Είμαστε πολύ μακριά. Από ναι. Το να καταλάβουμε τον άλλον. Το καταλαβαίνουμε μόνο όταν τον έχουμε ανάγκη. Ναι. Τότε και μετά το ξεχνούμε. Τότε μόνο. Και μπορεί να πούμε και καμιά φορά κανένα ευχαριστώ, αλλά πολύ γρήγορα αυτό το ευχαριστώ ξεχνιέται και του γυρνάμε την πλάτη. Και καμιά φορά, άμα έχει ανάγκη βοήθεια, εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Όταν κάνω τα σεμινάρια αυτογνωσίας, η πρώτη μου κουβέντα είναι. Μην περιμένετε ποτέ ευχαριστώ. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας, ναι. Και το σύμπαν θα σας ανταμείψει. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να μου πει κανείς ευχαριστώ. Κανένας. Ναι, μα δεν το έκανες γι' αυτό. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν η προσφορά και αυτή θα έλεγα ήταν έμφυτη. Και ακόμα, ας πούμε, ό,τι έχω το μοιράζομαι. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, μπορεί να μην βγάζω αυτά τα χρήματα που έβγαζα, γιατί δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου έδωσε αρκετά. Όταν δίνεις, παίρνεις. Ακριβώς. Αυτό λέει ο Κοέλιο, αυτό λέει και το σύμπαν. Δηλαδή, σε επιβραβεύει το σύμπαν όταν δίνεις. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, να δίνεις σε μια οικογένεια, παράδειγμα, πάρε ένα κομμάτι ψωμί που λέω και εγώ, και να σε λέει αδελφέ μου. Mm-hmm. Υπάρχει πιο, ας πούμε, ιερή λέξη από αυτό. Σύμφωνο. Άρα και ο σκοπός μου, που κατεβαίνω τώρα, δεν δηλαδή, παρεστώ στις εκλογές, είναι, εάν εκλεγώ, να μπορέσω να προσφέρω για την Ελλάδα, για την Κεντρική Μακεδονία, για παντού. Γιατί έχουμε βαρεθεί τα προγράμματα, δηλαδή, εγώ να ρωτήσω, ένα πρόγραμμα υλοποιείται ποτέ? Και αν υλοποιείται, πώς υλοποιείται? Ναι. Και πώς ύστερα από λίγα χρόνια είναι άχρηστο και πρέπει να κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα? Ακριβώς. Για να το αντικαταστήσω. Να έπρεπε να βλέπουμε μακριά. Ακριβώς. Να φτιάχνουμε προγράμματα μακριά πνοής. Για μένα δεν είναι τίποτα τα προγράμματα. Εμένα με λέει η πράξη τι κάνει. Ωραίο το πρόγραμμα, η θεωρία δηλαδή. Εάν η θεωρία δεν συμβαδίζει με την πράξη, τι να το κάνω το πρόγραμμα? Σύμφωνα. Έτσι. Να σου πω, να περάσουμε κάπως ένα ευρύτερο πολιτικό, καθώς ο χρόνος τρέχει, ευρύτερο πολιτικό στάδιο, φάση, στην τελευταία φάση της εκπομπής, διότι εγώ έλπιζα ότι τώρα θα είχαμε σταματήσει, αλλά εσύ είσαι ανεξάντλητος και αυτά όλα που λες, επειδή είναι πολύ, ακούγονται πολύ όμορφα, να το τραβήξουμε μέχρι τέλους την εκπομπή. Όπως θα... η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε πληγώνει και πού σε πληγώνει? Καλά, είπες και τα προγράμματα, αυτό είναι ένα. Είναι η Ελλάδα με πληγώνει από τότε που γεννήθηκα, Αλέξανδρε. Με πληγώνει. Δηλαδή, δυστυχώς... Εκεί που ο μπαμπάς δεν είχε να σε στείλει να σπουδάσεις ιατρική που ήθελες. Ακριβώς. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι στην Ελλάδα, δυστυχώς φεύγουν έξω. Γιατί φεύγουν έξω? Διότι εκεί τους παίρνουν για να κάνουν έργο. Εδώ κοιτάμε, όπως είπες προηγουμένως, τους όμορφους.
για τις όμορφες. Δεν κοιτάμε ποιος μπορεί να προσφέρει, ποιος είναι τεχνοκράτης. Ναι, έχω 45 χρόνια προϋπηρεσία στα οικονομικά. Έχω προϋπηρεσία να κάνω εκπαίδευση. Να πιάσεις στα χέρια σου τα οικονομικά ενός σχηματισμού, δήμου, περιφέρεια, συλλόγου, ό,τι είναι, και να τα ξετινάξεις, να τα φτιάξεις, να τα αναστήσεις, ναι. Να δεις τι φταίει, τι είναι, πώς θα αναπτυχθεί η κατάσταση. Και ο σκοπός μου είναι, αν αύριο με το καλό μπω κάπου στην περιφέρεια τέλος πάντων, ή σαν σύμβουλος ή οτιδήποτε κτλ, να φτιάξω ένα ταμείο αρρωγής. Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή, να έχουμε, ρε παιδί μου, στην άκρη, πώς λέει το κράτος, έχω 30 δις, αν θα έχει τέλος πάντων, διαθέσιμα, και άρα δεν μπορώ να διαθέσω άρα χρήματα, και γι' αυτό δεν μειώνω τη βενζίνη, π.χ. ή τα τρόφιμα, γιατί θέλω να έχω. Και εγώ ρωτώ το κράτος, περιμένεις από τον τουρισμό, για παράδειγμα, να ζήσεις, ή περιμένεις από τους φόρους να κάνεις επένδυση. Ναι. Δηλαδή πράγματα τα οποία οι πρωτοετής φοιτητές τα μαθαίνουν. Έτσι. Επενδύσεις δεν γίνονται ως φόρος. Εμείς τι κάνουμε, φορολογούμε το φόρο. Ναι, σωστά το λες. Και πού και σε ποιο κράτος υπάρχει προκαταβολή 80% που πήγε τώρα από 100% που ήταν. Και σε ποιο κράτος υπάρχει 23% φορολογία στα γεωτονικά μας τέλος πάντων, γιατί υπάρχει και πιο ακριβή και πιο μεγάλη φορολογία, αλλά εκεί κάνουν έργα, υποδομές. Γιατί να ξεχυλήσει ο Πηγιός, γιατί να πήγει ο Παλαμάς, γιατί να πάρει φωτιά η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος, μήπως αύριο εκεί γίνει κάτι άλλο. Γιατί δεν κοιτάμε τις αεροφωτογραφίες τις παλιές να δούμε τι έγινε πριν από 10 χρόνια και τώρα τι υπάρχει εκεί πέρα. Σωστό. Ναι, αυτή η ανάδραση λείπει από την ελληνική πολιτική σκηνή, καμιά φορά λείπει και από την ατομική μας, την προσωπική σκηνή. Δεν κοιτάζουμε το πίσω, δεν βγάζουμε συμπεράσματα από το παρελθόν. Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι νομίζεις ότι, εκτός από το ταμείο αρρωγής που πολύ σωστά είπες ότι μπορεί να γίνει, τι νομίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε. Η κεντρική Μακεδονία έχει τόσους όμορφους τόπους, τόσο μουσεία, τόσα μέρη που μπορεί να δει ο σούμο τουρίστας, για παράδειγμα. Πιερία, παράδειγμα, ωραία. Mm-hmm. Χαλκιδική, έχει πολλά μέρη, δεν έχει μόνο θάλασσα. Ναι. Έτσι. Κυρκής, έχει το Ιράνι. Σέρες, έχει το Ρούπερ, στο Ρόκο, στο πάνω. Ναι. Έχει ένα σωρό. Εδώ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν θα μπορούσε, παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλωτό εκεί που σταματάει το αεροπλάνο, να μπαίνει κατευθείαν ο τουρίστας ή ο έμπορας και να κατεβαίνει κατευθείαν Θεσσαλονίκη και να πηγαίνει Πειραιά και να μην πληρώνει τα ναύρα ένα σωρό και τρώει τις ώρες του. Πολύ καλή ιδέα. Για να μην ειλικρινείς, δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Λέμε υποθαλάσσιες αρτηρίες, αλλά αυτό που είπες, ναι, δεν το είχα πιάσει. Ήρθε στο μυαλό μου τώρα και το ήρθε. Ναι, καλό. Ό,τι έρχεται, λέω. Έτσι. Είπαμε ότι έρχεται καλοδεχούμενο. Είναι. Μάλιστα. Αυτό, δηλαδή. Γιατί. Ναι. Γιατί να μην βάλουμε, πάμε στο εξωτερικό και λέμε, επισκεφτεί, και λένε οι πινακίδες τις μεγάλες, επισκεφτείτε το τάδε μέρος. Εδώ λέει πουθενά κάποια πινακίδα, επισκεφτείτε παράδειγμα το Δίον. Ναι. Επισκεφτείτε την Κερκίνη. Σωστά. Δεν λέει τίποτα. Ναι, ναι. Και γιατί να υπάρχουν οι πινακίδες όλων των καταστημάτων σε αγγλική γλώσσα. Mm-hmm. Μπορεί στη Γαλλία να βάλει κάποιος αγγλικά. Μα και εδώ υπάρχει ένας νόμος, αλλά ποιος τον τηρεί. Βάζουν με μεγάλα γράμματα το αμερικάνικο και με μικρά γραμματάκια κάτω βάζουν και το ελληνικό για να τηρήσουν τον νόμο, αλλά αυτό δεν φαίνεται. Φαίνονται μόνο οι ξένοι τίτλοι. Με πνίγει η συγκοινωνία. Τα πάρκινγκ. Που δεν μπορούν παρκάρουμε. Δηλαδή, επιτρέπεται τώρα η Τσιμισκή, η Λεωφόρος Νίκης να κουμπίσει στα δύο. Επιτρέπεται. Mm-hmm. Ναι. Πώς θα ο άνθρωπος, καταρχήν να πούμε για τον τουρισμό, ωραία.
Πού έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα? Έχουμε στο Ανατολικό το Αιγαίο, έχουμε στην Κρήτη, έτσι, και έχουμε και στην Πελοπόννησο. Ναι. Θα πάρεις τρόση. Η Θεσσαλονίκη είναι κάτω από το 10%. Μα εκείνο τον άξονα να δεις Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, που είναι αφώτιστος στο μεγαλύτερο κομμάτι του τα βράδια και το διασχίζουν τόσοι τουρίστες και Έλληνες και ξένοι τα καλοκαίρια, φτάνει για να δεις τι συμβαίνει και σε τι κατάσταση είναι ο τουρισμός. Γιατί να μην γίνει ένας προεστιακός σταθμό, λεωφορείο, τέλος πάντων, το οποίο να συνδέει τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία, όλους τους ομορφωτικούς. Γιατί να μην γίνει? Σύμφωνα. Ναι, διαπιστώνω ότι έχεις όραμα μαζί με το ήθος, έχεις εμπνεύσεις, έχεις προτάσεις πρακτικές, διότι εσείς οι οικονομολόγοι είστε και άνθρωποι πρακτικοί. Μπορεί οι ποιητές να μην είναι και τόσο πρακτικοί, αλλά μην ξεχνάμε ότι είσαι και οικονομολόγος εσύ και βάζεις τους αριθμούς κάτω και αξιολογείς. Λέει ότι δεν μετριέται, δεν μπορεί να βελτιωθεί, έλεγε το management ολικής ποιότητας. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο εφαρμόζεις. Εγώ έχω μάθει το 1-1 κάνει 2. Δεν κάνει αντίκα. Αλλά τότε το κάνω αντίκα. Ναι, σωστό. Καλά το είπες. Νομίζω ότι βλέπω εδώ το ρολόι, έχουμε εξαντλήσει τον χρόνο μας. Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Άνθρωποι και με τέτοια προσωπικότητα και με τέτοιες γνώσεις και με τέτοιο ζήλο και πάθος είναι χρειαζόμενοι στην πολιτική σκηνή. Ας βάλουμε και έναν ποιητή μέσα στους πολλούς που θα εκλεγούν και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε, γιατί υπάρχουν, όπως είπα και στην αρχή, πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αφάνεια. Έτσι. Γιατί λοιπόν να δεν ψάξουμε, να ψάξουμε, ενώ όλοι και αυτοί που είναι επικεφαλής, να βρουν ανθρώπους καταξιωμένους στην κοινωνία. Τι σημαίνει, ξέρουμε τι σημαίνει καταξίωση. Ναι, και να μην παίζουν τα προσωπικά, τα συμφεροντολογικά, τα πολιτικά αντικά. Να βάλουμε και ένα βουλευτή από την Α περιφέρεια που δεν έχουμε βάλει κανένα. Να βάλουμε και έναν από το Β χωριό, γιατί εκεί έτσι. Αλλά είναι ικανός, το ρώτησες. Καλά. Γιώργο μου, έχουμε στο μέλλον πολλές εκπομπές να κάνουμε και ποιήσεις και πολιτικοκοινωνικές. Για μια ακόμα φορά, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι και εσύ να είσαι καλά και ακούμε τις εκπομπές σου. Και που ξέρεις, μπορεί αύριο να με καλέσεις να κάνω και εγώ εκπομπή εδώ πέρα, ξέρω. Βεβαιότατα, όλα είναι πιθανά. Το σύμπαν δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Σαρδέλης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό συνεργασία του Βασίλειου Ρόκου. Ποιητής, συγγραφέας, οικονομολόγος, καθηγητής και πολλά άλλα πράγματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με μια εκπομπή που θα φροντίζει το σώμα σας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Τι πρέπει να κάνετε με το σώμα σας όσον αφορά την εκγύμνασή του. Αυτά μαζί με πολλά άλλα θέματα. Καλή σας νύχτα.